Οι Ρώσοι σφυροκοπούν σε Αβδέικα και Σούμι. Το Κίεβο κρατάει πάση θυσία τον Μπαχμούτ. Ετοιμάζει μεγάλη χερσαία επίθεση. Το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας λοιπόν έλαβε εντολή από τον Ζελένσκι να κρατήσει τον Μπαχμούτ με οποιοδήποτε κόστος. Για τον λόγο αυτό, οι Ουκρανοί άρχισαν να μεταφέρουν εκεί ειδικές δυνάμεις, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν ως απλό πεζικό. Πρόκειται για απτές ενδείξεις επικείμενης Ουκρανικής αντεπίθεσης στην πόλη σύμβολο του πολέμου με το όνομα Μπαχμούτ. Οι Ρώσοι το γνωρίζουν και οι ίδιοι δημοσιοποιούν ότι περίπου 100 Leopard 2 έχουν ήδη φτάσει στο Ουκρανικό έδαφος, ενώ κοντά στο Τσάσοβ Γιάρ έχουν συγκεντρωθεί 80.000 Ουκρανικό μηχανοκίνητο πεζικό για επίθεση πολύ σύντομα. Παράλληλα, οι Ρώσοι χτυπούν το Σούμι και Αβδέικα, θέλοντας να προλάβουν τους Ουκρανούς στο χώρο εξορμήσεως. Ουκρανικές πηγές αναφέρουν λοιπόν ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις πλήττουν ξανά από το πρωί σήμερα στόχους στην περιοχή Σούμι. Επίσης, η μονάδα του Λίπες της αξιαρχίας Καλμίους από σήμερα το πρωί επιτίθεται κατά των Ουκρανών σε οχυρή περιοχή κοντά στην Αβδέικα. Η επίθεση των ρωσικών στρατευμάτων στην περιοχή Αβδέικα υποστηρίζεται από τα πυρά των ισχυρότατων αυτοκινούμενων όλμων 240 χιλιοστών 2x4 του Ήλπαν της 14ης ταξιαρχίας πυροβολικού Καλμίους. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.